Καλησπέρα σα. Είναι Παρασκευή 5 Ιουλίου. Ασφαλώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι ο Σταμάτης ο Ζαχαρός. Ο καλός ο συνάδελφος είχε κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις, οι οποίες του στέρισαν τη δυνατότητα να βρίσκεται εδώ κοντά σα μέσα από την συχνότητα του One Channel. Θα είμαι εγώ κοντά σα να σα κρατήσω συντροφιά για αυτή τη μία μισή ώρα. Είστε στην εκπομπή εδώ, φυσικά αυτό δεν αλλάζει. Είναι το σταθερό σα ραντεβού κάθε μέρα, 7 η ώρα ακριβώς. Σήμερα λοιπόν είναι 5 Ιουλίου. Και τι μας θυμίζει, αν ανατρέξουμε πίσω 9 χρόνια ή 5 Ιουλίου. Μας θυμίζει κάτι χορούς και τραγούδια στο Σύνταγμα, ένα περήφανο 61,33%, ένα όχι περήφανο που έγινε φυσικά, ναι. Θα το συζητήσουμε αυτά λίγο αργότερα με τον κύριο Στρατούλη, ο οποίος έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο για αυτές τις ώρες που ακολούθησαν και τις μέρες που ακολούθησαν από το περήφανο εκείνο όχι του δημοψηφίσματος, όπου καλυθήκαμε για πρώτη φορά να αποφασίσουμε για το αν θα πρέπει να μείνουμε εντός ή εκτός της Ευρώπης. Έχουμε να πούμε πολλά για το παρασκήνιο αυτού του αποτελέσματος. Είχαμε εκλογές όμως στη Βρετανία. Στη Βρετανία, η οποία μετά από 14 ολόκληρα χρόνια είδε στην εξουσία πλέον τους εργατικούς να παίρνουν την Πρωθυπουργία. Ορκίστηκε ο νέος Πρωθυπουργός, ο κύριος Στάρμερ. Η γυναίκα του, η Βικτόρια, έκλεψε τις εντυπώσεις στην ορκομοσία και για πρώτη φορά η Βρετανική κυβέρνηση έχει πολύ έντονο το άρωμα της γυναίκας στις θέσεις που καταλαμβάνονται μέσα στο κοινοβούλιο. Μάλιστα λέγεται ότι η νέα Υπουργός Οικονομικών είναι η νέα Θάτσερ της Βρετανίας. Την Κυριακή όμως έχουμε εκλογές και στη Γαλλία. Στη Γαλλία, η οποία την προηγούμενη Κυριακή ανέδειξε, θα λέγαμε, ως πρώτο κόμμα, το ακροδεξιό κόμμα, την Μαρί Λεπέν. Γίνονται πολλές προσπάθειες να αλλάξει η ισορροπία αυτών των δυνάμεων την προσεχή Κυριακή, δηλαδή αύριο. Έχουμε όμως και πολιτικές αναταραχές στα εσωτερικά της χώρας μας. Και αυτό το εννοώ ως εξής, καθώς επίσης έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αύριο την Κεντρική Επιτροπή, προηγήθηκε το Πολιτικό Συμβούλιο, υπήρξαν και εκεί διαφωνίες. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Οικονόμου, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Δηλαδή, αν συνεχίζουν να διαφωνούν οι Κασελίστας με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ενάντια στον Στέφανο Κασελάκη. Θα συζητήσουμε φυσικά και όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, καθώς παρατηρείται στη χώρα μας να καταναλώνουμε το χρόνο πάνω από 10 εκατομμύρια Ζάναξ. Ναι, πολύ καλά. Ακούσατε, 10 εκατομμύρια Ζάναξ καταναλώνουμε μέσα σε ένα χρόνο οι Έλληνες, οι οποίοι είμαστε κάτι λιγότερο βέβαια από 10 εκατομμύρια, τουλάχιστον ο πληθυσμός ο οποίος είναι ενεργός και θα μπορούσε να καταναλώνει τα φάρμακα αυτά. Θα δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, προφανώς και είναι ανησυχητικό. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με πολύ εκλεκτούς καλεσμένους, με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τα ζητήματα αυτά, τα θέματα αυτά. Θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα τα πούμε εδώ, μέσα από τη συχνότητα του One Channel. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, One Channel στην εκπομπή εδώ. Είμαστε εκτάκτως σήμερα κοντά σας, καθώς ο Σταμάτης Ζαχαρός είχε κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το φάκελο των εκλογών της Βρετανίας, καθώς είχαμε πλέον την ορκομοσία του Στάρμερ. Είναι ο νικητής των εκλογών στην Βρετανία. Μετά από 14 χρόνια επανέρχονται οι εργατικοί στην εξουσία. Να συνομιλήσουμε μέσω Skype με τη Μαριλίζα Αναστασοπούλου, η οποία μας μεταφέρει πάντοτε τον παλμό των διεθνών ειδήσεων. Μαριλίζα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Μια χαρά, εσείς? Καλά, μια χαρά και εμείς. Λοιπόν, Μαριλίζα, βλέπουμε ξαφνικά να επανέρχονται μετά από 13 ολόκληρα χρόνια οι εργατικοί στην εξουσία. Είχαμε ήδη την ορκομοσία τώρα του νέου 61χρονου πρωθυπουργού της Βρετανίας. Τον βλέπουμε και στα πλάνα μας εδώ, δικηγόρος στο επάγγελμα. 9 μόλις χρόνια πριν ασχολήθηκε με την πολιτική και κατάφερε τελικά να περάσει το κατόφλι της Downing Street. Θέλω λίγο να μου πεις για την εκλογή αυτή, καθώς οι δημοσκοπήσεις τελικά, δεν ξέρω, πέσανε μέσα τόσο πολύ, δηλαδή ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο δικαίωσε αυτό που λέμε τις δημοσκοπήσεις, και τι έχουμε να περιμένουμε από τον νέο πρωθυπουργό, καθώς λέγεται, θα με διορθώσεις γιατί σαφώς γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα, ότι κάνει μεγαλύτερη στροφή προς την Ευρώπη ο κύριος Στάρμερ. Ακριβώς. Πρώτον, να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις πέσανε μέσα ως προς τις έδρες. Mm-hmm. Δηλαδή, οι εργατικοί πήραν 410 έδρες, το οποίο είναι απόλυτη πλειοψηφία άνετη, 450. Δεν πέσανε μέσα ως προς το ποσοστό που θα στηρίξει τους εργατικούς. Επί της ουσίας, οι εργατικοί δεν καταφέρανε να αυξήσουν ιδιαίτερα το ποσοστό, μόλις μια μισή μονάδα.
ενώ η συντηρητική επί της ουσίας πάθανε τρομερή πανολευρία. Αυτή είναι η ουσία. Οι συντηρητικοί χάσανε 20 μονάδες και 250 έδρες. Ο κύριος Στάτης, όλη του την προεκλογική εκστρατεία, πήγε το εργατικό κόμμα προς το κέντρο. Αυτή ήταν η λογική. Απίστανε τις τρέλες του Κόρμπιν, τα ακραία συμπτήματα και κράτησε μια πολύ ήπια, πολύ ισορροπημένη στάση προκειμένου να πάρει από όλες τις προϊκταμενές και τους πιο αριστερούς και τους πιο κεντρώους. Δεν αύξησε το ποσοστό, αλλά έκανε πολύ καλή τοποθέτηση υποψηφίων, γιατί στην Αγγλία είναι μονοεδρικές με ένα γύρο. Ο πρώτος περνάει το νήμα, παίρνει και την έδρα. Άρα και το αποτελέσμα τους είχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, Μαριλίζα μου, αν θέλεις βάλε μια ανωτελεία να περάσουμε να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα, προκειμένου να καταλάβουμε λίγο αυτό που εσύ μας λες και να καταλάβουν φυσικά και οι τηλεθεατές μας. Βλέπουμε λοιπόν τους εργατικούς να συγκεντρώνουν 412 έδρες με ποσοστό 33,8%, τους συντηρητικούς 121 έδρες με ποσοστό 23,7%, φιλελεύθεροι δημοκράτες 12,2 με 71 έδρες, 9 έδρες για το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας, Sinn Féin 7 έδρες. 4 έδρες για το Reform UK και το Πράσινο Κόμμα με 2 έδρες. Βλέπουμε λοιπόν πραγματικά αυτό το οποίο αποτύπωσες εσύ στην σύνδεση που έχουμε, ότι πρόκειται για μια πανολευθερία και γι' αυτό ενδεχομένως ο Σούνακ ήταν τόσο πραγματικά αποτυπωμένο στο πρόσωπό του, η δυσαρέσκειά του και το γεγονός ότι είπα, αναλαμβάνω προσωπικά την ήττα και αυτό με οδηγεί από το να παραιτηθώ και από τη θέση του έχοντας την αρχηγία, αν θέλεις, του κόμματος αυτού. Δηλαδή, πραγματικά, πρόκειται για πανολευθερία. Πρόκειται για πανολευθερία και να θυμίσουμε ότι ο Σούνακα έκανε τις εκλογές τώρα και όχι στο τέλος του έτους που ήταν κανονικά να γίνουν, για να ανακόψει όσο γίνεται την πανολευθερία που ήταν αναμενόμενη. Δηλαδή, φοβήθηκε να πάει παραπέρα, μην πέσουν ακόμη παρακάτω. Βεβαίως είναι στενοχωρημένος και δυσαρεστημένος και βεβαίως παρετείται. Είπε ότι θα προχωρήσει πλέον το συντηρητικό κόμμα να βρει καινούριο αρχηγό ξεκάθαρα, γιατί δεν κατάφερε να. Όσο ήταν αρχηγός του κόμματος και πρωθυπουργός, ουσιαστικά το εργατικό κόμμα έχανε μονάδες. Το συντηρητικό κόμμα έχανε κάθε μήνα και κάποιες μονάδες. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι οι συντηρητικοί αυτή τη στιγμή πρέπει να ανασυγκροτηθούν και να δουν τι θα κάνουν. Εάν θέλετε να ξαναβάλετε την κάρτα, θα πω δύο πράγματα. Θα βάλουμε την κάρτα. Θα βάλουμε την κάρτα. Μόλις δούμε την κάρτα, θα καλησπερίσω κοντά μας και τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων. Και θέλουμε να δούμε και λίγα, Μαριλίζα, γιατί και στον πρόλογο εγώ της εκπομπής, θέλω να δούμε και κάποια στοιχεία αναφορικά με τη νέα κυβέρνηση. Γιατί ακούγεται ότι και έχει άρωμα γυναίκας η νέα τάξη πραγμάτων και τα καθήκοντα τα οποία θα αναλάβουν αρκετές γυναίκες, αλλά και αριθμός ρεκόρ γυναικών που εκλέγονται τελικά στη Βουλή. Πάμε να δούμε λίγο την κάρτα για να μας πεις αυτά τα δύο πράγματα που θέλεις να μας επισημάνεις και να μπορέσουμε να ανοίξουμε την συζήτησή μας και με τον κύριο Αδαμίδη. Απλά σαν πολύ πρώτα συμπεράσματα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αν δείτε το Reform UK του Φάρατ, που είναι το ακροδεξιό κομμάτι της Αγγλίας αυτή τη στιγμή, πήρε ένα 14%, παίρνει μόλις 4 έδρες γιατί δεν είχε καλούς, δεν ήταν καλά τοποθετημένο, αλλά ουσιαστικά πολύ μεγάλο μέρος του συντηρητικού κόμματος πήγε την ακροδεξιά. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουν για να μην έχουμε σε μία πενταετία πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Αυτό ήθελα λίγο να δείξω και ας προχωρήσουμε στον καλεσμένο. Βεβαίως. Και άλλωστε συνδέεται πάρα πολύ αυτό και με το θέμα που έχουμε και για τις εκλογές στη Γαλλία την Κυριακή. Γιατί είχαμε την νίκη της Λεπέν στον πρώτο γύρο των εκλογών, η οποία φυσικά προσπαθεί με κάθε τρόπο να είναι και η νικήτρια στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Υπάρχουν βέβαια συμμαχίες που συνασπίζονται προκειμένου να μην υπάρξει αυτή, αν το θέλεις, η αλλαγή και να δούμε το ακροδεξιό κόμμα να είναι στην κυβέρνηση. Θα το δούμε το θέμα μας αυτό στη συνέχεια. Κύριε Αδαμίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ραμπαζή. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, βεβαίως. Είναι λίγο βέβαια μακριά μας, αλλά φαντάζομαι στην κουβέντα μπορεί να συμμετέχει άνετα και να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Λοιπόν, ζωντανή και πραγματική. Έτσι, ζωντανή και πραγματική. Αυτή
Η πρώτη σας εκτίμηση για την αλλαγή αυτή που έχουμε τώρα στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας. Δεν ήταν μια έκπληξη. Mm-hmm. Ήταν κάτι το οποίο είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί και το ξέραμε ότι τη στιγμή κατά την οποία ο Ρίτσι Σούνακ έχει αποφασίσει να πατήσει το κουμπί και να δώσει το έναυσμα για να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Είχαν κουράσει οι Τόρις. Και γενικά αυτό το οποίο βγαίνει σε συμπέρασμα δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τους Τόρις ως συντηρητικό κόμμα. Έχει να κάνει ότι η πολύχρονη παρουσία και παραμονή στην εξουσία είναι αυτή που κατά κύριο λόγο εξουθενώνει το εκλογικό σώμα. Ακόμα και αν όλα πηγαίνανε πρώτα, που δεν πηγαίναν πρώτα. Τα προβλήματα από ό,τι τουλάχιστον λέγανε στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μεγάλα. Είχαν να κάνουν φυσικά με το οικονομικό, που είναι το πρώτο το οποίο πάντα αγγίζει κάθε οικογένεια. Διαβάζω σχετική αρθρογραφία ότι παραπονιούνταν πολύ στον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό κατά την περιοδία του, ότι πραγματικά είχε ανέβει κατά 50% σε πόλεις που επισκέπτονταν στην περιφέρεια του Λονδίνου το ποσοστό αυτών οι οποίοι κατέφευγαν στις τράπεζες φαγητού, ουσιαστικά δηλαδή στην κοινωνική πρόνοια. Mm-hmm. Ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν. Ακριβώς. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν έξω λόγω του κινδύνου παρενοχλήσεων, ειδικά για τις νεαρές κοπέλες στην Αγγλία. Ότι είχε ανέβει πάρα πολύ η εγκληματικότητα, ειδικά η εγκληματικότητα που είχε να κάνει με τη χρήση μαχαιριών τέτοιου είδους επιθέσεων, που βλέπουμε να ανεβαίνει πάρα πολύ επίσης και στη Γερμανία. Και ότι φυσικά υπήρχε έντονη ανησυχία για το ζήτημα της μετανάστευσης και των συνεπειών από τη μετανάστευση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ουσιαστικά οι Τόρις είχαν να αντιμετωπίσουν μια συνθήκη, μια προϊούσα παρακμή, θα έλεγε κανείς, η οποία δεν είναι χαρακτηριστικό της διακυβέρνησής τους, αλλά είναι απότοκος ενδεχομένως του γεγονότος ότι είχαν βαρεθεί και ήδη να βρίσκονται στην εξουσία και είχαν αποδειχθεί ειδικά τα τελευταία χρόνια σε μια εσωτερική, θα έλεγε κανείς, μάχη επιβίωσης μεταξύ των μεγάλων ονομάτων του κόμματος. Με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αλλάξανε πολλούς πρωθυπουργούς, πολλούς επικεφαλείς σε μια απέλπιδα προσπάθεια να βρουν ένα νέο προσανατολισμό. Και αυτό εξάλλου καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατς κατάφερε μόλις μέσα σε μερικές ημέρες, εβδομάδες, να συγκεντρώσει αυτό το ποσοστό του 14,1%. Πράγμα το οποίο. Φυσικά οι τέσσερις έδρες είναι αντίστοιχο με το ποσοστό της εκλογικής του επιρροής. Είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα του ιδιόμορφου αγγλικού συστήματος των εκλογών, που αν μη τι άλλο όμως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μας θολώσει την εικόνα και να μην αντιληφθούμε ότι υπάρχει μια δυναμική. Που η δυναμική αυτή, αν αποτυπώθηκε σε ένα 14% μόλις σε μερικές ημέρες, αντιλαμβάνεται κανείς προϊόντας του χρόνου τι πρόκειται να συμβεί. Ακριβώς. Και είναι και μια καταγραφή η οποία πραγματικά μπορεί να μας φοβήσει. Και να πω και κάτι. Όχι, δεν φοβόμαστε κανέναν, κυρία Ραβαζή. Η πολιτική γεωγραφία περί δεξιάς, ακροδεξιάς, σκληρής δεξιάς, εξτρεμιστικής δεξιάς και αντίστοιχα αριστεράς, ξέρετε, είναι πολύ, θα έλεγε κανείς, και παραπλανητική. Το θέμα είναι το κατά πόσον υπάρχουν προβλήματα. Από τη στιγμή κατά την οποία υπάρχουν προβλήματα, θα βρεθούν από ικανοί μέχρι τυχοδιώκτες για να κεφαλαιοποιήσουν σε αυτή την κοινωνική δυστυχία, σε αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα από πώς βαφτίζουμε αυτούς οι οποίοι επωφελούνται, το μεγάλο πρόταγμα, η μεγάλη πρόκληση, η μεγάλη ανάγκη για αυτούς που ασκούν εξουσία είναι να την ασκήσουν κατά τρόπο που δεν θα αφήσουν περιθώριο στους τυχοδιώκτες να κεφαλαιοποιήσουν την κοινωνική δυστυχία και να οδηγήσουν σε περιπέτειες. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί συνήθως έχουμε φτάσει να δαιμονοποιούμε ακούγοντας ακροδεξιά. Συνήθως, ξέρετε, μας πιάνει αυτό ότι όχι, να μην επικρατήσει ένα τέτοιο ρεύμα σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Στη Γαλλία, ο ένας στους τρεις Γάλλους ψήφισε αυτό που λένε ακροδεξιά ή σκληρή δεξιά. Είναι οι Γάλλοι της διπλανής πόρτας. Είναι οι Γάλλοι της καθημερινότητας. Είναι και οι Γάλλοι που θα κληθούν την Κυριακή την επόμενη να δούμε τελικά το τι θα αποφασίσουν. Και έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Το δικαίωμα και ένα δικαίωμα το οποίο έχει θεσπιστεί χρόνια και το οποίο πραγματικά θα πρέπει να ασκείται, για να μην έρθουμε στα δικά μας που αποφασίσαμε να δώσουμε την τύχη μας σε κάποιους άλλους να αποφασίσουν, και εννοώ με το πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής. Μαριλίζα, είναι κάτι το οποίο, επειδή είσαι και μακριά, γι' αυτό σου δίνω το λόγο, είναι κάτι το οποίο θέλεις να παρατηρήσεις και ίσως να πούμε για το τι περιμένουμε έτσι αυτές τις πρώτες μέρες που θα έχουμε ξαφνικά μια προφανώς αλλαγή πολιτικής, έτσι δεν είναι? Όπερα διδείξε. Αλλαγή πολιτική σε μεγάλο βαθμό δεν θα έχουμε ως προς το εξωτερικό, την εξωτερική πολιτική. Θα έχουμε μια σύγκληση με την Ευρώπη. Ο κ. Στάρμερ θέλει να αναθεωρήσει κάποιες συμφωνίες με την Ευρώπη. Ήδη ξεκίνησε, όπως ανέφερες και εσύ, να ορίζει τα μέλη της κυβέρνησης. Έχουμε την πρώτη γυναίκα υπουργό οικονομικών, Ρέιτσελ Ρίβς. Έχουμε αναπληρώσει πρωτοπό την Αντζελίνα Ρέιτ. Ξεκινάει η δουλειά. Όπως την εξωτερική πολιτική, θεωρώ ότι θα έχουμε μια τεράστια αλλαγή, και επειδή έχουμε και τον ορμό που έχει πάει στη Μόσχα, τουλάχιστον ο κ. Στάρμερ δεν σκοπεύει να πάει προς τα εκεί. Μαριλίζα, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, κύριε Αδαμίδη, αν δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι για την Αγγλία, γιατί ακούσαμε και την Μαριλίζα να λέει ότι τελικά στην εξωτερική πολιτική ενδεχομένως να μην έχουμε να περιμένουμε πολλά διαφορετικά πράγματα, ενδεχομένως είτε στο εσωτερικό είτε στο θέμα της προσέγγισης της Ευρώπης πολύ περισσότερο, θα ήθελα να περάσουμε σιγά σιγά να σχολιάσουμε και το θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναφέρομαι στην κατάσταση που υπάρχει μετά από αυτό το τραγικό, θα έλεγα, δικός μου όρος, debate, που είδαμε πριν από λίγες μέρες μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του... κόλλησα, πραγματικά βοηθήσαμε με του Τραμπ. Λοιπόν, του Ντόναλντ Τραμπ. Και νομίζω ότι σήμερα ο Economist είχε ένα εξαιρετικό σκίτσο όπου έχει βάλει ένα πι, αυτό το πι το ρατσιστικό. Ρατσιστικό, απαξιωτικό και ενοχλητικό. Και ενοχλητικό βεβαίως, αλλά... Ξέρετε, θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Το να λέει κανείς και να παραπέμπει ότι οι άνθρωποι με αναπηρία δεν είναι σε θέση να αντικείσουν μια χώρα είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα ιστορικά αναλυθές. Μην ξεχνάμε τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με τον Ρούσβελτ, ο οποίος ουσιαστικά οδήγησε την πολεμική προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και ουσιαστικά έσωσε τον ελεύθερο κόσμο. Και μιλάω πάντα για την παρέμβαση, την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου υπό την ηγεσία πάντα του Ρούσβελτ. Άρα το να λέει κανείς ότι κάποιος άνθρωπος με κινητικά προβλήματα δεν είναι σε θέση να αντικείσει μια χώρα, είναι αν μη τι άλλο και άκομψο και άκερο και ρατσιστικό. Βέβαια, το υπονοούμενο εδώ έχει να κάνει με το ότι δεν είχε να κάνει τόσο πολύ με τα κινητικά προβλήματα, όσο προφανώς με το επίπεδο διανοητικής διάβγειας συγκεκριμένων προσώπων, για να μην το ονοματίσουμε. Σίγουρα σε αυτό πέρα την περίπτωση πρέπει να διευκρινίσουμε. Δεν ήταν λίγο λυπηρό, αν είναι, θέλετε, σαν είναι εικόνα ενός ηγέτη μιας υπερδύναμης, να μην μπορεί να διαχειριστεί ο ίδιος το λόγο, να καταφεύγει σε κάτι ατυχή ηθιολογήματα και να βλέπεις έναν άνθρωπο του να πρέπει να διαχειριστεί τη δύση του, την πολιτική. Δεν θα έλεγα, γιατί δεν μπαίνω στα ρατσιστικά ή στα ηλικιακά, αν θέλετε, στους ηλικιακούς διαχωρισμούς. Ο καθένας έχει δικαίωμα να παραμείνει στην πολιτική, αν ο κόσμος το αποφασίσει, για όσο αυτός θέλει. Αλλά γενικότερα η εικόνα αυτή ήταν πραγματικά θλιβερή. Κύριε Ραμπατζή, αλήθεια. Και αν θέλετε, είναι... και συγγνώμη, δεν θα σας διακόψω εκ νέου, και αν θέλετε και η διαχείριση μετά του debate από μερίδα του τύπου. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, σίγουρα όταν οι καρχαρίες μυρίσουν αίμα, σπέβδουν και δεν τους σταματάει κανείς. Αλλά σε ό,τι αφορά την εικόνα αυτή καθ' αυτή του συμμετέχοντος στην debate του σημερινού Προέδρου των ΗΠΑ, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κανείς δεν υποχρεώνεται στα αδύνατα. Κατά τούτο λοιπόν και οποιαδήποτε φθορά έκπτωση στις διανοητικές λειτουργίες είναι κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να ελέγξει. Και κανείς επίσης δεν ξέρει πόσο σύντομα και πώς με τι ταχύτητα μπορεί να επισυμβεί σε οποιοδήποτε εξημών, ανεξάρτητα από την ηλικία. Άρα λοιπόν εδώ, σε αυτή την περίπτωση, η υποχρέωση πάνω απ' όλα είναι στους οικείους, είναι στους υπεύθυνους του κόμματος, είναι στους υπεύθυνους της μεγάλης υπερδύναμης να λάβουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία δεν θα εκθέσουν τον άνθρωπό τους. Και πάνω απ' όλα θα δημιουργήσουν αμφιβολίες και θα δώσουν βορρά σε οποιαδήποτε ξένη προπαγάνδα να επιχειρήσουν να δυσφημίσουν αυτή τη σπουδαία δύναμη. Φυσικά, να πούμε εδώ ότι οι ΗΠΑ δεν είναι μια χώρα που υπάρχει του ενός άνδρος αρχή. Είναι μια χώρα που υπάρχουν επάλληλες δικλείδες ασφαλείας, υπάρχει κατανομή αρμοδιοτήτων, υπάρχει κατανομή εξουσιών, υπάρχει ο Λευκός Οίκος, υπάρχει η Βουλή των Αντιπροσώπων, υπάρχει η Γερουσία, υπάρχει το Ανώτατο Δικαστήριο. Άρα λοιπόν όλα αυτές είναι επάλληλες δικλείδες ασφαλείας που διασφαλίζουν, εξασφαλίζουν ότι κανείς δεν πρόκειται να ανοιγήσει κατά τρόπο αυθαίρετο και φυσικά δεν πρόκειται να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε σκοτεινά και δύσβατα μοναπάτια. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι μπορούμε να δεχτούμε εξ ορισμού ότι κάποιοι που δεν μπορούν να ασκήσουν εξουσία πρέπει σ' όλοι και καλά να είναι ουσιαστικά οι επικεφαλείς ενός εκ των δύο μεγάλων κομμάτων. Έτσι. Είπα και πάλι, αυτό έχει να κάνει πάνω απ' όλα με τους οικείους, έχει να κάνει με τους υπεύθυνους των δύο μεγάλων κομμάτων να κρίνουν ποιοι είναι αυτοί τελικά που θα τους εκπροσωπήσουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το ρατσισμό που έχει να κάνει με τη σωματική αναπηρία δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση ούτε να το δοκιμάσουμε, ούτε να τον επικροτήσουμε, ούτε να τον ανεχθούμε. Και καλά κάνατε και το επισημάνατε, αλλά προφανώς θεωρώ ότι πρέπει το σχόλιο, μάλλον η εικόνα, να είναι αλληγορική, με την έννοια ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί προφανώς κάποια πράγματα ο Τζο Μπάιντεν, και δεν εννοούμε κινητικά, και ότι καλό θα ήταν να αποσυρθεί. Ο ίδιος βέβαια δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποσυρθώ, οπότε έχουμε να δούμε, φαντάζομαι, και επόμενα επεισόδια στην όλη αυτή διαδικασία. Αναφυσβήτητα. Λοιπόν, από την Γαλλία θα πάμε στην... από την Αγγλία θα πάμε στη Γαλλία, θα πάμε στην Κωνσταντίνα Γεωργάκη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στην Νομική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή βέβαια βρίσκεται στο Παρίσι, γιατί την Κυριακή έχουμε τις εκλογές, το δεύτερο γύρο των εκλογών της Γαλλίας. Όπως στον πρώτο γύρο. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Έχουμε και τον κύριο Αδαμίδη, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, είναι κοντά μας. Οπότε θα κάνουμε μια κουβέντα, θεωρώ, οι τρεις μας ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, είδαμε... Καλησπέρα, κύριε Αδαμίδη. Καλησπέρα, κύριε Γεωργάκη.
Είδαμε λοιπόν την Λεπέν στον πρώτο γύρο να συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό και να προσπαθεί τώρα να κερδίσει και τη μάχη του δεύτερου γύρου. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται και ότι μάλλον θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Θέλουμε λίγο να μας μεταφέρετε. Ιώνα, συγγνώμη, ξαναπες μου. Να δούμε λοιπόν τη δημοσκόπηση σε αυτό που αναφέρομαι, για να μπορέσετε, κυρία Γεωργάκη, εσείς να μας πείτε ακριβώς μετά στη συνέχεια όλα αυτά που θέλω να σας ρωτήσω. Λοιπόν, έχουμε εδώ τη δημοσκόπηση για τον δεύτερο γύρο των εκλογών, όπου για να έχει κάποιος την πλειοψηφία θα πρέπει να συγκεντρώσει 289 έδρες. Δείχνει ότι ο Εθνικός Συναγερμός με την κυρία Μαρί Λεπέν κινείται μεταξύ του 205 με 230, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο 147 με 175 έδρες και το Μαζί για τη Δημοκρατία, ο κύριος Μακρόν, από 130 έως 162 έδρες. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα αναφορικά με τις 289 έδρες κρίνεται αμφίβολο στην προκειμένη περίπτωση. Να το σχολιάσω. Ναι. Πρώτα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γεωργάκη που βρίσκεται μακριά μας και βρίσκεται και στο Παρίσι και προφανώς έχει και με καλύτερη εικόνα ενδεχομένως από τα εσωτερικά. Και μετά φυσικά, κυρία Δαμίδη, θα έρθουμε σε εσάς. Νομίζω ότι αυτό που είναι βέβαιο αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι κανένα κόμμα δεν θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Mm. Αυτό ήταν σχεδόν βέβαιο ήδη από τον πρώτο γύρο. Το κόμμα της κυρίας Λεπέν και του κυρίου Μπαρντελά δεν θα κατάφερνε, φαινόταν ήδη από τότε, να συγκεντρώσει τις 289 έδρες, τις οποίες χρειαζόταν για να έχει την απόλυτη πλειοψηφία, ούτε με βάση το συναστισμό που έχει σχηματίσει με τους Ρεπουμπλικάν του κυρίου Σιωτή. Αυτό που είναι βέβαιο μετά τον ευρύτερο συνασπισμό της αριστεράς και του κέντρου στο δεύτερο γύρο είναι ότι ο στόχος αυτή τη στιγμή της πρώτης θέσης είναι για το κόμμα της κυρίας Λεπέν του κ. Μπαρντελά είναι ανέφικτος. Κανένα κόμμα δεν θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή, τουλάχιστον όχι μόνο του, αν δεν συνασπιστεί και με κάποιο άλλο συνασπισμό ή με κάποιο άλλο κόμμα. Επίσης, αυτό που είναι βέβαιο με βάση τη δημοσκοπήση είναι ότι το κόμμα του κ. Μακρόν θα παραμείνει στην τρίτη θέση. Αυτό που παίζεται ακόμα στις δημοσκοπήσεις, ίσως είναι λίγο δύσκολο, αλλά μπορεί ακόμα να γυρίσει το αποτέλεσμα και το πρώτο κόμμα να πάει ο συνασπισμός της αριστεράς, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, σε σχέση με το κόμμα της κυρίας Λεπέν και του κ. Μπαρντελά. Αυτό έχει συμβεί διότι ήδη από τον πρώτο γύρο των εκλογών από την Κυριακή, πρώτος ο Μελανσόν του συνασπισμού του ΕΝΕΦΠΕ δήλωσε ότι σε περιπτώσεις όπου στο δεύτερο γύρο θα είχαμε τρεις υποψηφίους, με πρώτο υποψήφιο θα παίρναγαν τρεις υποψήφοι, γιατί στην Γαλλία, για να εξηγήσουμε στους ακροατές, έχουμε μονοεδρικές περιφέρειες, στις οποίες έχουμε δύο γύρους, σε αντίθεση με την Αγγλία, δεν υπάρχει σχετική πλειοψηφία και πρώτος βγαίνει από τον πρώτο γύρο αυτός που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία. Εδώ χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία. Οπότε, αν δεν επιτευχθεί στον πρώτο γύρο, οι δύο επικρατέστεροι υποψήφοι περνούν στο δεύτερο και μπορεί να περάσει και κάποιος τρίτος, εφόσον συγκεντρώσει το 12,5% των ψήφων των εγγεγραμμένων, όχι των ψηφισάντων, των εγγεγραμμένων. Αυτή τη φορά, είχαμε, λόγω της αυξημένης προσέλευσης στις εκλογές, είχαμε 300 τέτοιους συνδυασμούς στις 577 περιφέρειες. Uh-huh. Με αποτέλεσμα η αριστερά να βγει πρώτη να δηλώσει ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιός μας έχει περάσει στο δεύτερο γύρο ως τρίτος, θα αποσύρουμε τον υποψήφιό μας, ώστε να υπάρξει ένας ευρύτερος συνασπισμός και οι ψήφοι οι δικές μας να... Μάλιστα. Αναδιοχετευτούν στο δεύτερο υποψήφιο. Αυτό έχει οδηγήσει σε αυτή την πτώση που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις για το δεύτερο γύρο στο κόμμα της κυρίας Λεπέν. Αρχικά οι προβλέψεις ήταν 230 με 280 έδρες. Τώρα μιλάμε για 205 με 230. Πάλι δεν είναι απόλυτη πλειοψηφία. Σίγουρα είναι μικρότερη πλειοψηφία με μια δυνατότητα τώρα αναλόγως του αποτελέσματος να μπορέσει να υπάρξει κάποιος συνασπισμός, κάποια συνεννόηση ευρύτερη μετά τις εκλογές μεταξύ του ΕΝΕΦΠΕ και του ενσάμπλε του κ. Μακρόν και να μπορέσουν να σχηματίσουν κάποια κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε, ο κ. Μακρόν από το πρώτο βράδυ του πρώτου γύρου των εκλογών μίλησε για ένα ευρύ δημοκρατικό, αν θέλετε, συνασπισμό προκειμένου να ανακοπεί η πορεία της Μαρί Λεπέν. Χαμογελάτε. Χαμογελάω, ξέρετε, γιατί από ένα σημείο και μετά. Λοιπόν, ένα σημείο και μετά είναι καλό, επειδή μιλάμε με όρους πολιτικού περιεχομένου και πολιτικής ισολογίας, να είμαστε και πραγματιστές. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να καταλάβω τι κοινό μπορεί να έχουν μαζί τους η ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν, με ό,τι παλαβάδια κηρύσσει από καιρού εις καιρών, μέχρι και το σημείο ότι είναι πλέον οι υποστηρικτές Χαμάς
Περί αυτού πρόκειται. Με όλους τους υπόλοιπους που τάσσουν αυτόν κάπου περίπου στο κέντρο, λίγο πριν το κέντρο, λίγο μετά το κέντρο, προκειμένου να αποτελέσουν, όπως λένε, ένα δημοκρατικό τόξο. Δεν ξέρω λοιπόν πόσο δημοκρατικό τόξο. Ευρύ, όμως, το είπανε. Ναι, δεν ξέρω πόσο δημοκρατικό τόξο είναι η αριστερά, η άκρα αριστερά, το κέντρο, οι παρυφές του κέντρου. Και αν τελικά αυτό που τους ενώνει είναι η αντίθεσή τους στη Μαρί Λεπέν και σε αυτούς οι οποίοι συνεπιδράτουν με την Μαρί Λεπέν, είναι ένας στόχος ο οποίος δεν οδηγεί μακριά. Γιατί ξέρετε, ο ετεροπροσδιορισμός είναι κάτι που δεν έχει αύριο. Όπως και να έχει λοιπόν το πράγμα, δεν ξέρω κατά πόσο η Μαρί Λεπέν θα μπορέσει να αποκτήσει μαζί με τον υποψήφιο πρωθυπουργό της την απόλυτη πλειοψηφία. Θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να χάσει την πρωτιά, είτε έτσι είτε αλλιώς. Όπως λένε και οι δημοσκοπήσεις. Δεν το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πάρει τις 289 έδρες. Όπως και να έχει όμως, αν τελικά δεν καταφέρει να δημιουργήσει, συγκροτήσει η δική της κυβέρνηση, ουσιαστικά θα έχει διαμορφωθεί ένα περιβάλλον, ένα πολιτικό σκηνικό, το οποίο θα είναι υπέρ της. Γιατί απλά τα προβλήματα, όπως και στην Μεγάλη Βρετανία, εξακολουθούν να υφίστανται. Η εγκληματικότητα, η ανησυχία για τη μετανάστευση και τις συνέπειές της. Και μιλάω πάντα για την παράνομη μετανάστευση, δεν μιλάω για την νόμιμη. Πάντα υπάρχει. Γιατί ξέρετε, στο ορλεξιλόγιο και στην επιχειρηματολογία των ακραίων δικαιωματιστών, θεωρείται ότι η μετανάστευση απορρίφθεται συλλήβδιν από όσοι εκφράζουν και τον σκεπτικισμό τους και ζητούν την επίκληση και την εφαρμογή της νομιμότητας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, αν η Μαρί Λεπέν δεν μπει τελικά στην κυβέρνηση, δεν σχηματίσει η δική της κυβέρνηση, έχει έναν δρόμο μπροστά της μέχρι το 2027, όπου τα προβλήματα θα είναι παρόντα, τα προβλήματα θα θεριεύουν μέσα στη Γαλλία, οι λόγοι που έχουν οδηγήσει στην ενδυνάμωση του κόμματός της, όχι μόνο θα ισχύουν, αλλά θα έχουν και έναν πρόσθετο λόγο για περαιτέρω ενδυνάμωσή τους, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η πορεία της προς τη γαλλική προεδρία του 2027. Και πάλι όλα αυτά με την αστερίσκο, με την υποσημείωση, με το ενδεχόμενο, με το ερωτηματικό του αν θα καταφέρει να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία την Κυριακή, ή εν πάση περιπτώσει θα πάρει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ακόμα και μειοψηφίας, με ανοχή των υπολείπων μέσα στο Κοινοβούλιο. Στην πολιτική το ξέρετε και λόγω των θέσεών σας, εννοώ ως καθηγητές και οι δύο, ότι ο χρόνος, ακόμα και η μία μέρα στην πολιτική, είναι τεράστιος χρόνος. Οπότε, πολλό δε μάλλον για το 27 που αναφέρουμε, είναι ένας τεράστιος χρόνος. Και να πω κάτι βέβαια, ακόμα, λίγο. Μια δημοσκόπηση. Προσθήκη εδώ. Μια τελευταία προσθήκη. Δεν πρέπει να φύγει τη προσοχή μας ότι κέρυες προσωπικότητες, σημαίνες προσωπικότητες των Γάλλων Εβραίων στάσσονται υπέρ της Μαρί Λεπέν και στηρίζουν Μαρί Λεπέν και το κόμμα της Μαρί Λεπέν. Όταν λοιπόν αυτές οι σπουδαίες προσωπικότητες, έχω δει ακόμα και για έναν διώκτη τον Ναζί που έχει κάνει σκοπό ζωής του, επιζήσατα του Ολοκαυτώματος, έχουν ταχθεί της Μαρί Λεπέν, υπέρ της Μαρί Λεπέν, διερωτώ με τελικά πόσο περιεχόμενο και νόημα και πειθό μπορεί να έχει η οποιαδήποτε προσπάθεια απομόνωση εντός εισαγωγικών, δεν μπορεί να απομονώσει το 33,3% συν των όσων συμμάχων. Αυτό θα είναι ούτως ή άλλως ανεδαφικό, ουτοπικό και δείχνει ότι κανείς είναι εκτός πραγματικότητας. Άρα λοιπόν και αυτή εδώ πέρα η ποιοτική παράμετρο συνηγορεί στο ότι η Λεπέν, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι μεγάλη νικήτρια της παρούσας φάσης. Αυτό είναι αλήθεια. Κυρία Γεωργάκη, να κλείσουμε με εσάς. Αφενός από τη μία, ενώ έχουμε την νίκη της Λεπέν στον πρώτο γύρο, έχουμε μία δημοσκόπηση η οποία λέει ότι το 47% των Γάλλων δεν επιθυμεί η κυβέρνηση Λεπέν. Δηλαδή, πολλοί από αυτοί είναι, πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτό, προφανώς μπορεί και να την έχουν ψηφίσει. Και επίσης ότι υπάρχουν μέσα στην εβδομάδα που προέκυψε μαζικές αποσύρσεις από υποψηφίους, προκειμένου να μην καταφέρει η Μαρί Λεπέν να είναι κυβέρνηση, όσο περιέγραψε εξαιρετικά ο κύριος Αδαμίδης. Ναι, είναι αρκετά ακριβές. Ωστόσο, συμφωνώ και εγώ με τον κύριο Αδαμίδη ότι το καλύτερο αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η κυρία Λεπέν, όπως γνωρίζει και η ίδια προφανώς, είναι να μην κυβερνήσει. Να περιπέρνει είτε τις προεδρικές εκλογές, είτε ενδεχομένως το χάος που θα προκύψει από τη μη δυνατότητα συνεννόησης των υπολείπων δυνάμεων, πολιτικών δυνάμεων. Γιατί ξέρετε, έχουν αφήσει τις διαφορές τους αυτή τη στιγμή στην άκρη, ούτως ώστε να σχηματίσουν αυτό το δημοκρατικό τόξο. Το πρόβλημα είναι ότι ήδη από τον πρώτο γύρο έχουν διαφανεί και διαφαίνονταν ήδη πολύ πριν τις εκλογές, από τις ευρωεκλογές και ακόμη πιο πριν, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα οι δύο αυτές δυνάμεις να συνεννοηθούν μεταξύ τους, να συνεννοηθούν ευρύτερα για να σχηματίσουν κάποιο είδος κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση και θα μπορέσει να κυβερνήσει και θα, είναι και μία, θα έχει και κάποια μακροζωία. Θα είναι βιώσιμη κυβέρνηση αυτό που λέμε και δεν θα υπάρχουν προβλήματα από την πρώτη μέρα. Ουσιαστικά είναι αυτό που είπε ο κύριος Αδαμίδης, πάρα πολύ εύστοχα, ότι ουσιαστικά τους ενώνει μόνο η επιθυμία ή αν θέλετε, πώς να το πω, η φιλοδοξία να μην δούνε τη Λεπέν στην κυβέρνηση. Το οποίο αυτό βέβαια δεν είναι ικανό από μόνο του για να σε πάει μακριά.
Σαφώς δημιουργία. Ο κύριος Αδαμίδης, εντάξει, το κάνει σαν νοηματική, μόνο μετά μπορείτε κανονικά να μιλάτε, ακούτε, δεν πατάτε πάνω στον άλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, γιατί αν τελικά, όπως πολύ σωστά λέει και η κυρία Γεωργάκη, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν έναν κοινό στόχο, ενώ πολιτικό στόχο, αντιμετώπιση των προβλημάτων και γενικότερα, αν θέλετε, ρεύματος στο οποίο μπορούν να συνεννοηθούν, προφανώς θα είναι κάτι το οποίο θα είναι θνησιγενές από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί. Μια τελευταία παρατήρηση να κάνω σε αυτό το σημείο. Αν δείτε το πρόγραμμα του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, αναφέρεται 10 τουλάχιστον φορές ονομαστικά στην πολιτική του κ. Μακρόν και κατακρίνει συγκεκριμένα την πολιτική του κ. Μακρόν. Οπότε βλέπετε ότι πολιτικά είναι πολύ δύσκολο και οι ίδιοι να συνεργαστούν μετεκλογικά και τους ήταν και πολύ δύσκολο στους υποψηφίους τους να πούν ότι, κατά την παρέτησή τους ότι στηρίζουν ρητά τον υποψήφιο που προέρχεται από το κόμμα του κ. Μακρόν και το αντίστροφο. Δεν ήταν αρκετά σαφές. Παραιτήθηκαν μεν, αναμένουν ότι οι ψήφοι αυτοί θα αναδιοχετευτούν στο δεύτερο υποψήφιο, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο, δεν είναι καθόλου βέβαιο. Θα υπάρχει και πιθανότητα της αυξημένης αποχής. Μάλιστα. Κυρία Γεωργάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα αναμένουμε την Κυριακή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κύριε Αδαμίδη, έχετε κάποιο σχόλιο κλείνοντας την σύνδεσή μας και την ενότητα αυτή που αφορά στις εκλογές? Ζούμε σε περιόδους εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και είναι σε απόλυτη αντιστοίχηση με αυτό που λένε οι Κινέζοι. Μακάρι να ζείτε σε ενδιαφέρουσες περιόδους. Εμείς το έχουμε αυτό πλέργιο, θα έλεγε κανείς. Τα δύσκολα και πιο ενδιαφέροντα είναι ακόμα πιο μπροστά μας. Η διάθεση να έχουμε, επιθυμία να έχουμε, κουράγιο να έχουμε, να τα βλέπουμε και να τα σχολιάζουμε. Να τα βλέπουμε, να τα σχολιάζουμε και να τα ζούμε. Και να μην ξεχνάμε πάντα ότι η πολιτική σημαίνει παραγωγή έργου. Ναι. Δεν σημαίνει συνασπισμός και ένωση απέναντι σε κάτι τρίτο. Αυτό, όπως είπα, είναι κάτι εξαιρετικά θνησιγενές. Εάν δεν παράξει την πολιτική, εάν δεν αντιμετωπίσει τα προβλήματα, εάν δεν δώσει λύσεις, αργά ή γρήγορα η γύμνια σου θα φανεί με αποτελέσματα εκοφαντικά για σένα και για αυτούς που σε έχουν στηρίξει. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Είστε καλά. Λοιπόν, αφήνουμε τα εξωτερικού έτσι, ενδιαφέροντος πολιτικά ζητήματα και αναφέρομαι στην Βρετανία και στη Γαλλία. Θα δούμε φυσικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών στην Γαλλία την Κυριακή που μας έρχεται. Για να ασχοληθούμε λίγο με τα εσωτερικά, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Θανάση Οικονόμου, ο οποίος είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Ρεμπατζή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την. Συντροφιά σας θα έλεγα, την παρουσία σας εδώ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Έχουμε τώρα να περιμένουμε αύριο την Κεντρική Επιτροπή. Ακούστηκαν πολλά, λένε ότι υπάρχουν αυτές οι ποιότερες φωνές, αν θέλετε, που λένε στον Στέφανο Κασελάκη να κρατήσει και αυτός ήπιους τόνους, προκειμένου να μην δούμε για άλλη μια φορά το κόμμα είτε να διαλύεται είτε να συνθλίβεται. Δηλαδή, έχουν πει και οι δύο πλευρές ένα, να πω, άτυπο μορατόριουμ σιωπής, ηρεμίας. Όχι, δεν το συμμερίζεστε? Όχι, απολύτως. Καταρχάς δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Δεν υπήρχε ποτέ. Πάντα όταν υπάρχουν κάποιες... Δεν υπήρξε ποτέ σε αυτή τη φάση, σε αυτό το τρίτο κύμα αμφισβήτησης που προκλήθηκε από τις 87 υπογραφές. Δεν υπήρχε κατά βάση τέτοιο πράγμα. Μπορεί να υπάρχουν φωνές αυτούς, οι οποίοι θέλουν να το τραβήξουν πολύ στα άκρα. Αλλά όχι όλοι. Αλλά όχι όλοι. Δεν μπορεί και. Κοιτάξτε, αν και οι 87 ήταν πάρα πολύ έντονοι, σαφώς θα ήταν άλλο και το μάλλον, κλίμα σήμερα. Μάλλον οι λιγότεροι. Αυτό εκτονώθηκε και φάνηκε ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση στην πολιτική γραμματεία χτες. Mm-hmm. Άρα μπορώ να πούμε ότι είναι μια δηλκυστήρα η αυριανή μέρα για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Είναι ένα σώμα αυτό το οποίο. Είναι ένα παλιό σώμα. Ένα σώμα το οποίο αντικατοπτρίζει τα μέλη του 2019, εκλέχθηκε το 2022 με εκείνη την απογραφή του 2019, μεσολαβήσανε οι εκλογές του 2023 με τα δραματικά γεγονότα, την απόσυρση του Αλέξη Τσίπρα, την ισοκομματική διαδικασία, τις δύο διασπάσεις, τις εκλογές του 2023. Θα γίνει ένα συνέδριο που θα εκλεγούν άλλοι συνέδριοι του 2024, το φθινόπωρο. Άρα, δεν μιλούμε για μια τελική πράξη ενός δράματος πέρα από το παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση είναι παλιό. Είναι παρελθοντολογία. Κλείνει ένας άσχημος κύκλος, αναπόφευκτος, για μένα αναμενόμενος όπως για πολλούς από εμάς, αλλά δεν νομίζω με δραματικούς τρόπους. Περιμένετε.
Επειδή ξέρετε ότι η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ πλούσια και προσφέρει ουσιαστικά. Ειδητή πολλές φορές. Γι' αυτό ακριβώς εκεί θα πήγαινα. Το γεγονός ότι λέτε ότι κλείνει αυτός ο κύκλος παρελθοντολογίας, αναφερόμενος σε εκλογικές αναμετρήσεις και χρονολογίες που, αν θέλετε, έχουν έντονη τη σφραγίδα του Αλέξη Τσίπρα, εμένα με κάνει να πιστεύω ότι προσπαθεί πράγματι να κλείσει ο κύκλος Αλέξης Τσίπρας. Η πόρτα σαν να. Κοιτάξτε, η διάθεση όταν... των μελών εννοώ. Η διάθεση των μελών σίγουρα, οι οποίοι βεβαίως φέρουν πολύ έντονη τη σφραγίδα του προσώπου αυτού και του προκατόχου του Στέφανου Κασελάκη. Σε αυτό το όργανο, ναι. Σας εξήγησα, γιατί εκλέχτηκε τότε που έχουμε περάσει 3 χρόνια από όταν εκλέχτηκε, με το σύνολο 6 χρόνων από ό,τι που ήταν εγγεγραμμένοι. Προφανώς, δηλαδή, όσο κατεβαίνουμε προς τη βάση του κόμματος, που είναι η δύναμη του σημερινού Προέδρου του Στέφανου Κασελάκη, αυτό αλλάζει. Αυτοί οι συσχετισμοί δηλαδή αλλάζουν. Άρα, δηλαδή, αν πούμε ότι υπάρχει κάποιος αριθμός ο οποίος μπορεί να φαίνεται μεγάλος στην αυριανή, στο αυριανό όργανο, αυτό θα αντικατοπτρίζει την επιθυμία του σημερινού των οργανωμένων μελών. Σε κάθε περίπτωση, το διακύβευμα της πολιτικής είναι τα προβλήματα που έχει η κοινωνία, τα προβλήματα πώς τα βλέπουμε εμείς και ποιες είναι οι προτάσεις που έχουμε να καταθέσουμε. Έχουμε να κάνουμε μια εκλογοαπολογιστική που είναι πολύ σημαντική. Πώς πήγαμε σε αυτές τις εκλογές, τι καταφέραμε, τι δεν καταφέραμε, ποιο είναι το επόμενο διακύβευμα, και όχι αυτό που μπορεί να είναι κάποιες φωνές, να ρευστοποιηθούμε για να διευκολύνουμε τις εκλογές στο Πασόκ. Δηλαδή, κάποιοι από αυτούς θα μας πούνε σε λίγο και με ποιον υποψήφιο πρόεδρο πρέπει να είμαστε. Όχι, εμείς έχουμε τη δική μας αυτοτελή παρουσία, τις δικές μας πολιτικές προτάσεις. Θέλουμε αυτό το διάλογο να ανοίξει και σιγά σιγά να αμβληθεί όσο γίνεται να αμβληθεί, αλλά από εκεί μετά. Το κάθε κόμμα έχει τη δική του αυτοτέλεια και τις δικές του πορείες. Άρα... Εσείς, ας πούμε, ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ή, εν πάση περιπτώσει, ως άνθρωποι που έχετε ζήσει, γιατί πραγματικά είστε άνθρωποι που ζήσατε όλα τα γεγονότα και, αν θέλετε, και δυσκολίες μέσα σε αυτό το κόμμα και έχετε, θα έλεγα, έτσι, μεγαλύτερη βαρύνουσα άποψη. Εσείς προτιμάτε κάποιον υποψήφιο από το ΠΑΣΟΚ με τον οποίο. Όχι. Δεν μας τίθεται. Δεν τίθεται το θέμα. Ζήτημα δεν τίθεται, λέω, αλλά μπορεί να υπήρχε μια. Σε κάθε περίπτωση δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, γιατί το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε στον κοινωνικό χώρο. Στον κοινωνικό χώρο να υπάρχουν πεδία τα οποία είναι ανοιχτά. Στην κοινωνία των πολιτών, στο συνδικαλισμό, στα μιλητήρια, στο κοινοβούλιο, σε προτάσεις κοινές. Για την συγκάλυψη ή την διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος στα Τέμπη, της τραγωδίας των Τεμπών, την ακρίβεια, τη θέση μας στον πόλεμο της Ουκρανίας, στον πόλεμο της Παλαιστίνης. Έχουμε δηλαδή θέματα που έχουμε παιδεία κοινά και οι προτάσεις μας στο στεγαστικό. Έχουμε προτάσεις που είναι σχετικά κοντά. Άρα μπορούμε να συμβρεθούμε. Αν καταφέρουμε να άρουμε και τις ψυχικές μας διαφοροποιήσεις που αυτά τα χρόνια έχουν δημιουργηθεί, μπορεί κάποτε να φτάσουμε σε μια άλλη συζήτηση. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ. Δεύτερο χρόνο αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Και δεν μπορεί να λυθεί φυσικά με το ποιος θα είναι πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ. Καλή επιτυχία να έχουν και να κλείσουν αυτές τις εργασίες. Δεν είναι ευχάριστο ένα τρίτο κόμμα να βρίσκεται σε αυτή τη δηλητηρίδα. Εμείς το περάσαμε την προηγούμενη χρονιά και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κλείσει και να ακολουθηθούν οι πορείες που έχουν αφήσει. Και θεωρείτε ότι για εσάς, σαν κόμμα, δεν υπάρχει κίνδυνος μιας, αν θέλετε, τρίτης διάσπασης λόγω. Καμία. Άρα, κατηγορηματικά σα το λέω ότι. Σιγά σιγά τα πράγματα, κριτική, τα πνεύματα αυτά που λένε. Νομίζω ναι. Και κριτική ή αξιολόγηση είναι πολύ λογικό και καλοδεχούμενο. Καλά, και καλοδεχούμενο και πολλές φορές είναι και δημιουργικό. Και δημιουργικό, βεβαίως. Δεν είναι αρνητικό αυτό και πρέπει να υπάρχει και πάντα υπάρχει. Δηλαδή, ανεξαρτήτως από τις φωνές που θέλουν να το έρχονται και παρέρχονται. Είναι περίπου οι ίδιοι άνθρωποι που τρίτη φορά λένε δεν γίνεται αυτή που δεν υπάρχει η πολυφωνία. Υπάρχει, αποδεικνύεται, γιατί οι ίδιοι την προκαλούν κάθε φορά με διάφορες εντάσεις. Άρα υπάρχει αυτή η πολυφωνία, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θέλουμε να διατηρηθεί. Είναι ο πλούτος της δημοκρατίας του κόμμα μας και θα εμπλουτιστεί περισσότερο με τη συμμετοχή των ανθρώπων από τη βάση στη λήψη των αποφάσεων για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο για το κείμενο του κ. Καρτερού. Ο οποίος λίγο πολύ είπε στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είχαν τις υπογραφές και αμφισβήτησαν, αν θέλετε, τον Στέφανο Κασελά, και το αμφισβήτησαν, αν θέλετε, εσείς βάλτε το σε εισαγωγικά, ότι καλά θα κάνουν να ξεσηκωθούν. Ναι, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Ναι, πείτε μας. Θα σας πω, δεν μπορώ να πάρω πολύ θέση. Γιατί ξέρετε, δεν απευθύνονταν σε εμάς. Εγώ πρόχομαι από το Πασόκ και εμείς πασοκογενείς δεν γίναμε ποτέ φυλακής του ναού, που λέει και αυτός. Λέει ο άλλος ο Θανάσης. Εμείς δεν μπήκαμε ποτέ στο ιερό. Ζήσαμε μια κατάσταση που ήταν πολύ περίεργη.
μας θέλανε για να δημιουργήσουν τότε κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις σκληρές τους ομάδες, αλλά μάλλον μείναμε στον προθάλαμο. Οπότε μάλλον δεν αναφέρεται σε εμάς. Mm. Και ευτυχώς δεν αναφέρεται σε εμάς ο κ. Καρτερός, διότι έχει και ένα παρελθόν το οποίο δεν τον τιμάει και ιδιαίτερος. Κάποτε έγινε να φάμε και η μαρούλια, είναι άφοβα, όταν το νέφος του Τσέρνομπιλ σκέπαζε τη χώρα μας. Άρα ο λόγος του είναι μάλλον πολύ προκάτ και δεν τον βρίσκω πάρα πολύ ελκυστικό και ενδιαφέρον. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας πάω λίγο σε μια δήλωση πρόσφατη του κ. Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι σκέφτονται μονάχα τη δημοφιλία τους. Θεωρείτε ότι είναι καρφί για τον Στέφανο Κασελάκη, θεωρείτε ότι ήταν απλά αυτό που λέμε. Όχι, ένα... κάτι. Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας μιλά από μια άλλη θέση και από μια άλλη. Βέβαια θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ως πρώην Πρωθυπουργός. Έχει άλλο στυλ. Έχει μια βαρύτητα, αλλά και γενικά κινείται πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Είναι γενικός ο λόγος. Είναι γενικότερος ο λόγος του και κρούει τον κόδωνα κινδύνου που λέμε. Μπορεί να έχει η πρώην Πρωθυπουργή να δίνει το στίγμα τους. Πολλές φορές το δίνει. Παράδειγμα, ο Αντώνης Σαμαράς προχθές στο Πολεμικό Μουσείο, εδώ, όχι στίγμα, στιγματάρα έδωσε στον. Και σχεδόν μαζί με τον. Έχω το τηλέφωνό σας. Μαζί με τον κύριο Καραμαλή έδωσαν περίπου εξωτήριο. Ναι, αλλά όπως είδατε, ότι αυτό δημιούργησε πολλούς στριγμούς στο κομμάτι. Μα το είπε πολύ συγκεκριμένα. Αυτό το ονομάτισε, έδωσε με ονοματεπώνυμο. Τι είπε του κύριου Μητσοτάκη, του είπε ότι αν δεν είχαμε την. Δεν είμαστε σε μνημονιακούς χρόνους. Δεν είχε τη δυνατότητα των καναλιών και των μέσων επικοινωνίας του λόγου σου. Και δεν είχαμε και αυτό την αδυναμία της αντιπολίτευσης με όλα αυτά που ενώντας κυρίως αυτά που περνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό την προηγούμενη χρονιά, τι θα γινόταν. Κλάθα χαρά λάμπε του, σαν να του λέγει. Άρα εκεί είχαμε ένα πολύ συγκεκριμένο στίγμα, με πολύ συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο. Και θέλω να πω ότι όταν θέλουν να πούν κάτι οι πρώην πρωθυπουργοί, το λένε με ονοματεπώνυμο. Ναι. Και τον κύριο Τσίπρα τον ακούσαμε και για τα ελληνικά δρόμενα. Είπε πριν από δύο εβδομάδες στο Ινστιτούτο του, όλες αυτές τις σκηνές το τρίμερο, εκφράστηκε, είπε τις απόψεις του. Όσοι ομνίουν ότι τάχα λέει ο κύριος Τσίπρας, ή προσπαθούμε να τον ερμηνεύσουμε, δεν θεωρώ ότι είναι ένας πολιτικός που είναι δρόν, είναι παρόν, ναι, μιλάει, έχει την άποψή του και το λέει ευθέως. Δεν χρειάζονται λογογράφους για να μιλήσουν εξ ονόματι. Ούτε διερμηνείς προφανώς. Ούτε διερμηνείς, ούτε κάποιους παλιούς του υπουργού που μιλάνε για αυτό. Άρα απλά το είπε σε μια αποστροφή του λόγου, η οποία δεν φωτογραφίζει και δεν χαρακτηρίζει κανέναν. Ωραία. Θεωρείτε ότι η συζήτηση που ξεκίνησε ο κ. Στέφανος Κασελάκης για το μαύρο χρήμα, για τις υπόγειες αυτές διαδρομές των χρημάτων ή επίσης για το γεγονός ότι έκλεισε την Αυγή, υπάρχει τώρα και συνάντηση. Δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θα ξεκινήσω για το μαύρο χρήμα. Το μαύρο χρήμα είναι κάτι που χαλάει τη σούπα σε όλους. Mm-hmm. Δεν έχει mm-hmm. να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Χαλάει τη σούπα στην πολιτική πιάτσα. Ναι, βέβαια είπε ότι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Ο χρόνος του εννοούσε. Δηλαδή, αυτό είναι μια έκφραση που. Πάντως, πραγματικά. Είναι μια έκφραση την οποία την λέμε. Δηλαδή, γιατί τόσο είμαι εγώ, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Άρα δεν φωτογράφηκε. Και είπε και συγκεκριμένο πράγμα ότι κάποιο επιχειρηματία του πρότεινε να μας βοηθήσει ως στη διατήρηση των οικονομικών μας, για να διατηρηθούν τα μέσα επικοινωνίας μας. Το ζήτημα με την Αυγή είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Όχι μόνο για ιστορικό. Για το μαύρο χρήμα. Δηλαδή, θεωρείτε ότι αυτό που είπε για το δικό μου ΣΥΡΙΖΑ και ότι για τα μαύρα χρήματα την κουβέντα που ξεκίνησε. Γιατί εμάς οι πληροφορίες μας λένε ότι ο κύριος Κασελάκης κατάλαβε ενδεχομένως από τις διαφωνίες που υπήρξαν εχθές και από αυτές τις εισηγήσεις που δέχεται ότι ήταν ενδεχομένως ατυχής ο χρόνος που συνέδεσε με τον τρόπο που το είπε ότι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέση με μαύρα χρήματα, αφήνοντας να υπονοηθεί. Ότι μαύρα χρήματα ενδεχομένως να υπήρχε στο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι το εξήγησε έχει να κάνει με τον χρόνο της προσφοράς που του κάνανε για να μπορέσει να αντιπεξέλθει στα οικονομικά των υποχρεώσεων του κόμματος. Mm-hmm. Τις δυσκολίες οικονομικές που περνάει. Και εν πάση περιπτώσει τώρα μην είναι κάτι που ξέρει ο λαός ότι εμείς το έχουμε κρυφό καμάρι. Προφανώς υπάρχει πολιτική τέτοια πολιτικό τέτοιο χρήμα. Ξέρει ο λαός μέχρι να το δρομολογεί ο πρόεδρος και πρέπει. Μέχρι να σας θυμίσω όλα που δεν το λέω. Όχι, εγώ δεν το θυμίζω. Θα σας θυμίσω. Ναι, και εγώ θα σας πω λέγοντας πράγματα που είναι πάρα πολύ γνωστά. Τις περιπτώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, του Τσοχαντζόπουλου ή του Κουτσόγιωργα. Δεν θεωρείται ότι έχει κάποια σχέση ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ή στις περιπτώσεις του Κώστα Σιμίτη, Μαντέλη, Τσουκάτο. Μην πω ότι έπεσε δηλαδή από στην ουσία ο κύριος Σιμίτης τότε από την οσμή των σκανδάλων αυτών και του μαύρου χρήματος. Δεν σημαίνει ότι έχει καμία σχέση ο κύριος Σιμίτης με αυτό. Θεωρώ αδύνατο και αδιανόητο, όπως και θεωρώ και αδιανόητο να αφήνονται σκιές για τον Αλέξη Τσίπρα.
Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Τώρα, αν μέσα στο κόμμα υπήρχαν καταστάσεις οι οποίες είχαν τέτοιες πρακτικές. Άρα, μπορεί να είναι και ατυχής έκφραση. Σε τέτοιες πρακτικές, σε ένα μεγάλο κόμμα προφανώς μπορεί να υπάρχουν. Δεν μπορούμε να βάζουμε το χέρι στη φωτιά, για τον Αλέξη. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν καταχρηστεί ή να έχουν δημιουργήσει τέτοιες συναλλαγές. Απλά ο τρόπος που το είπε ο Στέφανος Κασελάκης και ο τρόπος που το είπε γενικότερα. Το είπε με αφορμή την προσφορά που κάνανε στον ίδιο και την αρνήθηκε και καλά κάνει να αρνήθηκε. Χάλασε τη σούπα μια ιστορία μέλη που μαύρο χρήμα ταράχτηκε όλο το πολιτικό σύστημα γιατί όλοι κανένα πώς δεν γνωρίζουν. Ποτέ όμως δεν μας απάντησε η Νέα Δημοκρατία πώς αποπληρώνει το δάνειο των 500 εκατομμυρίων. Με τι χρήματα, με τις συνδέσεις επιδότησης, δεν αρκούνε. Μάλιστα. Έξοδα, διαφήμιση, η ρύθμιση του δανείου. Και επειδή μας είπε ο κ. Μαρινάκης ότι είναι στο διαδίκτυο και δεν το βρήκαμε, έναν αριθμό μας πει πόσο είναι η ρύθμιση του χρέους. Σε ένα δάνειο που παίρνει κάποιους 100.000 είναι 1.000 ευρώ, 1.300 το μήνα. Mm-hmm. Σε αυτό πόσο είναι τα 500 ευρώ. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω, γιατί ο χρόνος πραγματικά περνάει. Πόσο για να βγει, να μην το περάσω έτσι. Να μου πείτε για να μπορέσουμε να περάσουμε. Είναι ένα ιστορικά τραγικό γεγονός να κλείσει ένα ιστορικό φύλλο και βέβαια είναι τραγικό για τους δεκάδες εργαζόμενους που θα ζοριστούν και ενδεχομένως να βρεθούν και σε. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή καλύπτονται από το site, το ηλεκτρονικό, αλλά μπορεί να μην. Καλά, εκεί βέβαια χωράει πολύ κουβέντα για το πώς θα το. Μακάρι να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τα ασφαλιστικά του δικαιώματα και αυτά. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ένα κόμμα το οποίο έχει 4 εκατομμύρια επιδότηση αυτή τη στιγμή και είναι ο βασικός του πόρος και έχει 3,5 εκατομμύρια για στηρίξει τα μέσα, είναι αδύνατο να επιβιώσει. Με ένα ναι ή με ένα όχι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη, αυτός που θα μείνει. Πραγματικά, κύριε οικονόμου, σας θέλουν τόσο πολύ. Είναι ημέρες και κρίσιμες και τέτοια. Θα πρέπει να απογαλακτιστεί από τον Αλέξη Τσίπρα, να κλείσει η πόρτα στον Αλέξη Τσίπρα, να αναβαφτιστεί, να μην έχει καμία σχέση. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι η σωστή λέξη αυτή. Ποια θα λέγατε. Ο Αλέξη Τσίπρα είναι αιωνή γεννήτωρα του χώρου, με την έννοια τη προοπτική που έχει δώσει στον χώρο, να είναι παρόν. Να έχει την άποψή του, να την εκφράζει ελεύθερα και να συμβουλεύει για την καλύτερη πορεία και προοπτική του χώρου μας. Τον θέλουμε έτσι ζωντανό και κεντρώντας συνεχώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάει παρακάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εννοώ παρακάτω. Κατάλαβα. Μην φάει γιατί. Κατάλαβα που το είπα. Μην παρεξηγηθώ, όχι τίποτα άλλο. Φοβάμαι. Νομίζω ότι είναι στον προθάλαμο να καταθέσει κυβερνήσουσα πρόταση και να αποτελέσει την κυβερνητική εναλλακτική λύση πολύ σύντομα. Μάλιστα. Θα σας πω κάτι για να κλείσουμε έτσι πιο ευχάριστα. Πραγματικά θα ήθελα να δω ποιος σας παίρνει τηλέφωνο αυτή τη στιγμή, όση ώρα μιλάμε, μια που οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσες πολλές, γιατί μπορεί να έβγαινε και άλλη πολιτική είδηση. Όχι. Δεν γίνεται, αποκλείεται. Έχουν ανάψει τα τηλέφωνα. Είμαι σίγουρη ότι αν πάτε θα δείτε ότι ποιος σας έπαιρνε που είναι. Όχι. Εντάξει, έπεσα έξω. Λοιπόν, εντάξει. Σας ευχαριστώ κύριε Οικονόμου πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν πολύ ευχάριστη η κουβέντα μαζί μας. Και εύχομαι πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ, με όποιον τρόπο εσείς θέλετε τα μέλη του, να βρει το βήμα. Γιατί χρειάζεται αντιπολίτευση στην χώρα και γενικά το πολιτικό σύστημα έχει ανάγκη από αντιπολίτευση. Νομίζω ότι τον βρήκε και με τα αποτελέσματα τελευταία. Μπορεί να μην ήταν τα καλύτερα δυνατά, αλλά ήταν καλά αποτελέσματα. Βρίσκει το βηματισμό και θα πρωταγωνιστήσει πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα, όπως είπαμε και στην έναρξη της εκπομπής, είναι 5 Ιουλίου, είναι Παρασκευή 5 Ιουλίου του 2024 ασφαλώς. Βέβαια, πριν από 9 χρόνια, μία τέτοια μέρα, και μάλιστα αν δω λίγο το ρολόι μου, η ώρα είναι ήδη σχεδόν 8 παρα 5, είχαν κλείσει οι κάλπες από το περιβόητο δημοψήφισμα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη. Κύριε Στρατούλη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είστε από τους ανθρώπους που πραγματικά έχετε συνδεθεί με εκείνη την ημέρα. Καλώς ή κακώς θα μου το πείτε εσείς, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει πλέον να έχετε κάνει την αυτοκριτική σας. Έχετε γράψει και αυτό το εξαιρετικό βιβλίο. Σας το φέρα δώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα και την αφιέρωση. Είναι πρόσφατο, είναι 8 μήνες που συντάραξαν την Ελλάδα. Ιανουάριος Αύγουστος, αναφέρεται στη σημερινή μέρα. Mm-hmm. Αναλυτικά είναι από τις εκδόσεις Τόπος και ανοίγει ένα διάλογο μέσα στην αριστερά για το τι έγινε τότε και αν μπορούσαν τα πράγματα να πάνε αλλιώς. Γιατί πραγματικά εγώ έχω διαβάσει κάποιες από τις σελίδες, γιατί είχε γίνει μια εκτενής αναφορά. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, κύριε Στρατούλη, τώρα έχοντας περάσει τα γεγονότα, έχοντας περάσει αυτά τα 9 χρόνια, αυτή η χωρίς το Σύνταγμα και αυτό το 61,33% που είχε συνταχθεί, αν θέλετε, με το όχι που πρέσβευε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το οποίο έγινε ένα περήφανο μετά, ναι, μη περήφανο, ναι. Και γενικότερα τα δραματικά λεπτά ή ώρες που ακολούθησαν μετά το άνοιγμα της κάλπης. Σήμερα εσάς πώς σας βρίσκουν? Τα γεγονότα εκείνα τα έζησα σαν υπουργός της κυβέρνησης και βουλευτής, με δραματικό τρόπο, γιατί η ιστορία συμπυκνώνονταν σε δευτερόλεπτα και σε λεπτά
της ώρας που έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις, ήταν ένα περήφανο, ηρωικό όχι του ελληνικού λαού, κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Όλοι τον πιέζανε να ψηφίσει ναι, πρώην πρωθυπουργή εδώ στην Ελλάδα. Σχεδόν όλα τα κόμματα που τα λέγαμε εμείς και τα λέμε συστημικά, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, αλλά ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε, έδωσε ένα όχι της αξιοπρέπειας στα μνημόνια. Αυτό όμως το όχι. Επειδή πραγματικά ξέρω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας και είστε από τους ανθρώπους που πάντοτε είστε πολύ καλός συζητητής. Θεωρείτε ότι ο κόσμος με τον τρόπο που ήταν διαμορφωμένο τότε το ερώτημα του δημοψηφίσματος, αυτό το 61,32%, πραγματικά καταλάβαινε ότι το όχι έχει τις συνέπειες του να βγούμε από την Ευρώπη, να αλλάξει το νόμισμα? Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πολλά τα πράγματα τα οποία, μάλλον πολλά τα ζητήματα που διακυβεύονταν εκείνο το βράδυ. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν ήταν και το 62% έτοιμο για ρήξη, παρότι γνωρίζετε τη δική μου άποψη, ότι έπρεπε να σεβαστούμε το 62%. Ωστόσο, όσοι πήγαν στην κάλπη, με βάση και τους εκβιασμούς που γινόνταν. Πάνω από 6 εκατομμύρια. Τέτοια συμμετοχή σε εκλογική διαδικασία, νομίζω. Με βάση τους εκβιασμούς που γινόνταν και από τα διεθνή κέντρα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και από δυνάμεις του οικονομικού και πολιτικού κατεστημένου στην Ελλάδα, είχαν μέσα τους τη σκέψη. Μπορεί πολλοί να έλεγαν να δώσω μια ψήφο να διαπραγματευτεί καλύτερα η κυβέρνηση. Αλλά πάρα πολλοί είχαν μια σκέψη ότι μπορεί η κυβέρνηση να πάει σε ρήξη, ναι, με το όχι τους. Όλοι τους έλεγαν ότι αν ψηφίσετε όχι είναι σαν να λέτε όλοι στο ευρώ, άσχετα αν δεν είχε αυτό το αντικείμενο το δημοψήφισμα. Τώρα υπήρχε μια ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου προς αριστερά προοδευτικά. Δυστυχώς, κατά τη δική μου γνώμη πάντα, η κυβέρνηση τότε, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με την ηγετική ομάδα αποφάσισαν να μετατρέψουν το περήφανο όχι του ελληνικού λαού σε το ταπεινωτικό ναι. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό ήταν καταστροφικό, όχι μόνο γιατί η Ελλάδα ακολούθησε 3 χρόνια μνημόνιο, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα, όπως ξέρετε, απέναντι στους δανειστές μέχρι το 2060, ουσιαστικά για διαρκή λιτότητα. Μέχρι τότε, στο όνομα να ξεπληρωθεί ένα τεράστιο δημόσιο χρέος. Είχαν συνέπειες στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διασπάστηκε και εγώ και άλλοι 5 υπουργοί, 40 συνολικά βουλευτές, αποχωρήσαμε τότε. Δεν ψηφίσαμε το τρίτο μνημόνιο στη Βουλή. Αποχωρήσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Συγκροτήσαμε τη Λαϊκή Ενότητα, της οποίας έχω την τιμή να είμαι σήμερα γραμματέας. Κύριε Στρατούλη, επειδή εσείς είχατε ζήσει και τον Αλέξη Τσίπρα, ήσασταν σαν νευραλικό πόσο της κυβέρνησης. Θεωρείτε ότι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ήταν προηλυμένη για να μετατρέψει το όχι σε ναι και θα τον διευκόλυνε αν τελικά ο ελληνικός λαός ψήφιζε ναι? Γιατί σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας, οι άνθρωποι που είναι πολύ κοντά, αν θέλετε, στα γεγονότα, γνωρίζουν πολύ καλύτερα το τι θα είχε ως συνέπεια οποιοδήποτε από τα δύο αποτελέσματα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μπορούσαμε να οδηγηθούμε εύκολα και σε ένα Brexit. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσει ο ίδιος γι' αυτό. Ήδη κάποιοι έχουμε μιλήσει για το 2015. Ναι. Δηλαδή ο Βαρουφάκης έβγαλε βιβλίο, ο Τσακαλώτος έβγαλε βιβλίο, η Βαλαβάνη έβγαλε βιβλίο, ο Λάσκος έβγαλε βιβλίο για αυτή την περίοδο. Το κύριο ήταν, η απόφαση για δημοψήφισμα ήταν μια σωστή απόφαση και την είχαμε στηρίξει και εγώ και όλη η αριστερή πτέρυγα τότε και στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή. Ωστόσο, η ιστορία δεν διαμορφώνεται με το αν, η ιστορία διαμορφώνεται με συγκεκριμένες πράξεις γεγονότα και αποφάσεις και γεγονότα. Και δυστυχώς το γεγονός ήταν ότι συνθηκολόγησε μνημονιακά. Αυτό οδήγησε όχι μόνο σε διάσπαση το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε εκφυλισμό με τη σημερινή ηγεσία του, κατά τη δική μου γνώμη, με τον κύριο. Θέλω πολύ να σας ρωτήσω πώς βλέπετε το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά δεν το είπατε μόνο. Δυστυχώς είναι επόμενο του να γίνει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ από την απόφαση που πήρε τότε το 2015. Έχασε την αξιοπιστία του την πολιτική. Το λέγανε κολοτούμπα ευγενικά, αλλά σας λέω ειλικρινά, επειδή και τότε ήμουνα και τώρα είμαι στην πολιτική, ένας ολόκληρος κόσμος μας πιάνει και μας λέει σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς, τι κάνατε τότε που κυβερνήσατε, που κάνατε τα ίδια με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τους άλλους, γιατί και εσείς ψηφίσατε μνημόνιο και εφαρμόσατε. Εγώ βέβαια δεν εφάρμοσα, ούτε ψήφισα, ούτε η συντροφή μου. Το λέει γενικά για την αριστερά. Άρα είχε χτύπημα και η πολιτική αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρήθηκε από τον κόσμο ένα κόμμα που άλλα έλεγε και άλλα έπρατε, και ο ίδιος ο
πρωθυπουργός τότε ο Αλέξης Τσίπρας και ήταν χτύπημα και στην αξιοπιστία της αριστεράς. Συνολικά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σας λέω δύο παραδείγματα. Εμείς κατεβήκαμε τότε ως Λαϊκή Ενότητα με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη επικεφαλής. Δεν μπήκαμε στη Βουλή για λίγο το Σεπτέμβριο του 2015. Τώρα, εμείς τον τελευταίο χρόνο βουλευτικές ευρωεκλογές, η Λαϊκή Ενότητα, ανυπόταχτη αριστερά, συνεργάζεται με το ΜΕΡΑ25 του Γιάννη του Βαρουφάκη και άλλων αριστερών δυνάμεων. Για λίγο δεν μπήκαμε στη Βουλή. Μας έχει επηρεάσει και εμάς, παρότι δεν ψηφίσαμε, παρότι δεν εφαρμόσαμε. Στη συνολική εικόνα τμήματων του ΛΟΕ έχει διαμορφωθεί άποψη ότι και η αριστερά κάνει τα ίδια με τους άλλους. Άρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να ανατάξει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω. Δεν, στην πολιτική ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ και ειδικά όταν παρεβαίνουν και μεγάλα επιχειρηματικά, οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα και από εδώ και έξω. Αλλά κατά τη γνώμη μου ήταν ιστορική τομή και ήταν ένα από αυτά που του λέγαμε τότε, υπουργοί που διαφωνούσαμε με τη συνθηκολόγηση, ότι τότε, ήταν 40 χρονών, δεν πρέπει να σε ακολουθεί. Σκέψου το, καλά τι θα κάνεις. Δεν πρέπει να σε ακολουθεί αυτή η ρετσινιά ότι συνθηκολόγησες, ότι δεν τήρησες δημοψήφισμα. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι λαϊκή κυριαρχία. Ψήφισε το 62% του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω αν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο να ακυρώνεται αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος. Είναι ακύρωση της λαϊκής κυριαρχίας. Δυστυχώς έκανα από αυτή την επιλογή. Εγώ γι' αυτό τον κρίνω. Να ρωτήσω... Και με πολιτικούς όρους. Και γνωρίζετε ότι και στο βιβλίο, αλλά και στο δημόσιο λόγο μου και εγώ και η Λαϊκή Ενότητα και οι συμμαχοί μας στο ΜέΡΑ25 τοποθετούμαστε με επιχειρήματα. Βεβαίως. Δεν τοποθετούμαστε ούτε με βρισχές, ούτε με αναθέματα και κατάρες. Πραγματικά ο λόγος σας είναι πάρα πολύ αξιοπρεπής. Θεωρείτε ότι το κλείσιμο των τραπεζών, τα capital controls, το γεγονός ότι η κατάσταση στη χώρα για πρώτη φορά βίωσε τέτοιου είδους συνθήκες οικονομικής, θα έλεγα. Εντάξει, δεν θέλω να πω τον όρο εξαθλίωσης, αλλά γενικότερα μιας δυσπραγίας η οποία είχε πάρα πολλά μετά, αν θέλετε, αποτελέσματα δυσάρεστα. Ήταν μια σωστή απόφαση. Καταρχή απόφαση, εγώ ξέρετε την άποψή μου και την άποψη του χώρου μου, του πολιτικού, η ευθύνη είναι στους δανειστές. Αυτοί έκλεισαν την κάνουλα. Δεύτερο, το βασικό ήταν η διαπραγματευτική, τακτική και στρατηγική που είχε ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο του που μιλούσαν με τους δανειστές. Ήταν σαν να ήταν έτοιμοι, πώς θα το πω, ήταν σαν να προετοίμαζαν τη συνθηκολόγηση και την υποχώρησή τους. Διότι όταν πας σε μια διαπραγμάτευση που ξεκίνησε από το Γενάρη που αναλάβαμε αρχές Φλεβάρι με τους δανειστές και βάζεις όρια σε αυτή τη διαπραγμάτευση, λες μην πω κάτι ή με διεκδίκησω κάτι που διακινδυνεύσει το ευρώ. Μην πω κάτι ή διακινδυνεύσω κάτι που να νομίσουν ότι εμείς δεν θα πληρώσουμε το δημόσιο χρέος ή δεν θα πληρώσουμε τμήμα ή θα διαγράψουμε τμήμα, τότε παραδίνεσαι ανεφόρον στους δανειστές. Το μεγάλο, το στρατηγικό λάθος, αυτό που με ρωτήσατε ότι το είχαν στο μυαλό τους από πριν να συνθηκολογήσουν και τελικά το έκαναν, ήταν ότι δεν χρησιμοποίησαν όπλα διαπραγματευτικά που είχε η ελληνική κυβέρνηση, που αν τα έθετε στο τραπέζι, δεν λέω να τα έκανε, θα έθιγαν θεμελιώδη συμφέροντα του ευρώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερμανίας. Δηλαδή, αν απειλούσε ότι θα σταματήσει να αποπληρώνει το δημόσιο χρέος. Γιατί θυμάστε, από τις 20 Φλεβάρι σταμάτησαν να μας δίνουν δόσεις. Να πει, δεν μου δίνετε, δεν σας δίνω. Το αμφισβητώ, ελάτε να κουβεντιάσουμε. Εγώ όλο αυτό δεν μπορώ να το πληρώσω. Θέλω να διαγραφεί μέρος. Δεύτερο, αν έριχνε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το ενδεχόμενο ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο αυτούς να τη δανείζουν, αλλά μπορεί να επιλέξει και το δρόμο του εθνικού νομίσματος με κάποιες δυσκολίες του πρώτου εξαμήνου κλπ. Αν δεν λέω να τα κάνει, αλλά όταν είσαι κυβέρνηση, θυμάζεις μια μελέτη αξιόπιστη αυτό και λες τι σημαίνει το εθνικό νομίσμα. Αν δεν τα βάλεις αυτά, μετά καταλαβαίνουν ότι έχεις αδυναμία. Το καταλαβαίνει, το κατάλαβε ο Σόιμπλε και άρχισε να εκβιάζει την κυβέρνηση, γιατί το έζησα. Όχι να υπογράψει όχι μνημόνιο, να υπογράψει το τρίτο που ήταν χειρότερο από τα δύο προηγούμενα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε το επιχείρημα του να μπει απλά στο τραπέζι ότι μπορεί να υπάρξουμε με το εθνικό νόμισμα για 6 μήνες θα ήταν ένα επιχείρημα? Όχι για 6 μήνες. Λέω μπορεί να είχαμε κάποιες δυσκολίες τους πρώτους 6 μήνες, αλλά μετά όλοι οι έγκριτοι οικονομολόγοι από Κρούγκμαν, Στίγκλιτς, Έλληνες, ακόμα και μελέτες τραπεζών έλεγαν ότι η Ελλάδα θα ανακάμψει διότι θα μπορεί να κάνει υποτίμηση του νομίσματός της, να είναι πιο ανταγωνιστικά τα προϊόντα της, θα μειωθούν εισαγωγές, θα αυξηθούν εξαγωγές. Αλλά πέστε ότι δεν γινόταν αυτό. Είχε και μια δεύτερη επιλογή η κυβέρνηση, ίστατη πρόταση, την οποία είχαμε κάνει όχι μόνο τότε η αριστερή πτέρυγα, αλλά και άλλες δυνάμεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που είπαμε το εξής. Εφόσον είσαι έξω και σε εκβιάζουν τις 2 μέρες, 17 ώρες και σου λένε ή αυτό ή χρεοκοπείς, έχουμε και άλλη επιλογή.
έναντι του ελληνικού λαού από το να το αθετήσουμε τις προεκλογικές δεσμεύσεις και να κάνουμε τα ίδια με τους προηγούμενους. Η επιλογή ήταν να έρθει να κάνει ένα διάγγελμα, να πει ότι μου ζητάνε να υπογράψω ένα μνημόνιο, ένα τρίτο μνημόνιο, χειρότερο από αυτό, από την πρόταση Γιουνκέρ που απέρριψε ο ελληνικός λαός στο δημοψήφισμα. Δεν μπορώ. Η κυβέρνηση παρετείται. Σας λέω την αλήθεια, ότι αν είναι να τελειώσουμε με τα μνημόνια και τις δεσμεύσεις. Μάλιστα. Μπορεί να χρειαστεί να βγούμε από το ευρώ, μπορεί να χρειαστεί να μην πληρώσουμε το δημόσιο χρέος και να πάει σε εκλογές. Δεν γινόταν τίποτα. Οι τράπεζες τις είχαν κλείσει οι δανειστές. Ναι. Δεν χάναμε κάτι. Και με ειλικρίνεια να το θέσουμε, αν δεν μας έβγαζαν κυβέρνηση, που ουσιαστικά θα μας έδινε εξοδότηση για ρήξη, θα παρέμενε ένα ενωμένο κόμμα δυνατό, αριστερής αντιπολίτευση στα μνημόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, και με το καλό, με τους αγώνες του λαού, με την ψήφο του λαού, μπορεί το πιο πιθανό ήταν να επανερχόταν για να αποκαταστήσει και να μαζέψει τα συντρίμμια του τρίτου μνημονίου που θα εφάρμοζαν δυνάμεις που ήξεραν να το εφαρμόσουν. Μάλιστα. Ούτε αυτός ο δρόμος επιλέχθηκε. Γι' αυτό υπάρχει ιστορική ευθύνη. Μεγάλη, είναι απαράγραπτη, κατά τη γνώμη μου, της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης εκείνη την περίοδο, για αυτή την μνημονιακή συνθηκολόγηση. Μάλιστα. Την οποία έκανε. Κύριε Στρατούλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και για το ότι μας φέρατε και μας ξυπνήσατε μνήμες ευχάριστες ή δυσάρεστες, θα κρίνει ο κόσμος. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να σας πω ότι συνεχίζουμε. Και η Λαϊκή Ενότητα και το ΜέΡΑ25 και η Ανταγωνιστική Αριστερά και οι άλλοι θέλουμε να φτιάξουμε ένα πόλο αντιπολίτευσης ισχυρό. Η Ελλάδα, σας άκουσα σε προηγούμενη εκπομπή, έχετε πει και το λέτε επανειλημμένα, χρειάζεται και αντιπολίτευση. Χρειάζεται και η χώρα μας δεν κάνουν ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό δεν αξιοποιούν. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε ένα αποκούμπι του λαού και να έχουμε και μια εναλλακτική πρόταση που να του δίνει ελπίδες για καλύτερες μέρες. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας ευχηθώ να έχετε και ένα καλό Σαββατοκύριακο και ένα καλό καλοκαίρι, γιατί ξέρετε το ξεχνάμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, περνάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ μέσα από τη συχνότητα του One Channel. Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Χρήστο Ιάπη, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που δίνεται να μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο κομμάτι των εξαρτήσεων που ακριβώς επειδή χορηγείται νομίμως μέσω των φαρμακείων, πολλές φορές περνάει κάτω από τα ραντάρ της ευαισθησίας που πρέπει να έχουμε απέναντι στις επικινδυνότητες που χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, επειδή με λίγα λόγια προλογίσατε το θέμα για την κατανάλωση αγχολητικών χαπιών στην Ελλάδα, πάμε να δούμε τους δύο πίνακες αυτούς, γιατί είχαμε πει και στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, μέσος όρος μηνιαίων πωλήσεων στο Xanax, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό το οποίο καταναλώνει τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Βεβαίως υπάρχει και η δοσολογία, γιατί βλέπω ότι έχει διαβαθμίσεις. Το 2018, καθίστε τώρα, τι περισσότερο έχουμε καταναλώσει, το μισό μιλιγκράμμ δεν έχουν πάρει, ναι, τα 182.758. Το θέτετε πάρα πολύ σωστά, αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι και ως ψυχίατρος, με την επιστημονική μου δηλαδή ιδιότητα, αλλά και με τη θεσμική ιδιότητα αυτή του Προέδρου του ΚΕΘΕΑ. Σημασία δεν έχει η εξάρτηση. Αυτό λέμε στο ΚΕΘΕΑ, σημασία έχει ο τρόπος. Άρα σημασία δεν έχουν τόσο οι δοσολογίες. Οι δοσολογίες αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε ένα αγχολητικό χάπι, το οποίο μπορεί να μην είναι η αλπραζολάμη, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη βενζοδιαζεπίνη. Ελάχιστες είναι οι διαφορές, έχουν να κάνουν με το χρόνο ημίσια ζωής, με το πόσο δηλαδή, να το πούμε απλά, γρήγορα σε πιάνει και με το κατά πόσον, πέραν του να κατευνάζει το άγχος σου ή του να φέρνει ύπνο, κατά πόσον σου καταλείπει και ένα αίσθημα καρυβαρίας, δηλαδή ένα βαρύ κεφάλι, να το πούμε λαϊκά, την επόμενη μέρα. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να τονίσουμε για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας είναι ότι η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων, προφανώς για να πωλείται και να χορηγείται από τα φαρμακεία και να συνταγογραφείται από γιατρούς, είναι νόμιμα φάρμακα, τα οποία όμως έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις και δεν πρέπει να χορηγούνται για μεγαλύτερο διάστημα από τις 15-20 μέρες, οι οποίες ακολουθούν ένα συγκεκριμένο ψυχοπιεστικό γεγονός. Αν δηλαδή χάσω τη δουλειά μου, χάσω ένα προσφυλές μου πρόσωπο, εκεί ο γιατρός δικαιούται να μου χορηγήσει
το συγκεκριμένο φάρμακο. Εάν δείξω ότι το χρειάζομαι παραπάνω, πρέπει μετά ειδικός γιατρός ψυχικής υγείας, δηλαδή ψυχίατρος εν προκειμένου για τη συγκεκριμένη κατάσταση, να ασχοληθεί με το πώς θα αντιμετωπιστεί ο πυρήνας των συμπτωμάτων μου, που τις περισσότερες φορές είναι καταθλιπτικός. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, στα απλά, στα πρακτικά, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μπορεί να σου το πει ένας γνωστός, σου πει, έλα μωρέ, άμα δεν κοιμάσαι καλά, άμα σκέφτεσαι, άμα κάνεις, πάρε ένα Ζάναξ. Είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέτε. Είναι το χειρότερο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Το πήρα γειτόνισσα και να τον πάρω κι εγώ. Είναι το χειρότερο. Ένας οργανισμός παρθένος από όλα αυτά τα αγχολητικά και γενικότερα τέτοιου είδους σκευάσματα. Παίρνω ένα Ζάναξ. Μου το είπε, όπως λέτε, η γειτόνισσα, ο φίλος, οι φίλοι και όλα αυτά. Η πρώτη αίσθηση που θα έχω ως ένας οργανισμός που δεν έχει ξαναπάρει αυτό το αγχολητικό, θα είναι όντως αυτό το οποίο με στρεσάρει, μου δημιουργεί το πρόβλημα να με κατευνάσει και την επόμενη μέρα που θα ξυπνήσω, αν τελικά έχω κοιμηθεί, τι θα είναι αυτό που θα αισθάνομαι? Κοιτάξτε, είναι πολύ εύστοχο έτσι όπως το θέτετε να κάνουμε δύο παρατηρήσεις. Mm-hmm. Είτε παίρνω ένα Ζάναξ οποιασδήποτε δοσολογίας κάθε βράδυ όμως για να κοιμηθώ, είτε πίνω συγκεκριμένη ποσότητα αλκοόλ για να κοιμηθώ, στους ίδιους υποδοχής δρά. Και τον ίδιο κίνδυνο ανοχής, εθισμού διατρέχω. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να πετυχαίνω το ίδιο αποτέλεσμα, εφοριογόνο, αγχολητικό, ηρεμιστικό, υπνοτικό, υπναγωγό, εάν αυτό το καταφέρνω με 0,25 μιλιγκράμμα αλπραζολάμης, για να λέμε τη δραστική. Ωραία, για να μην λέμε βεβαίως, να μην κάνουμε, ναι. Ή με μισό ποτηράκι ουίσκι. Ναι. Σε πολύ σύντομο χρόνο, τα 0,25 θα πρέπει να γίνουν 0,5 ή 1. Και το μισό ποτηράκι θα γίνει 1, 2, 3. Πηγαίνει σε παρόμοιους υποδοχής. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι το ένα που πρέπει να κατανοήσουμε. Και το δεύτερο είναι ότι εάν το καταναλώνω συστηματικά Ζάναξ από γιατρούς οι οποίοι δυστυχώς ασκούν κακή ιατρική, είτε είναι συνάλληλοι ψυχίατροι, είτε είναι συνάλληλοι νευρολόγοι, είτε παθολόγοι, είτε γενικοί γιατροί, όπου πηγαίνει ο ασθενής αιτιόμενος άγχος και του δίνει Ζάναξ για, δηλαδή στο αγροτικό που έκανα σχεδόν 20 χρόνια πριν παρακάτι στη Θεσσαλία, υπήρχε κόσμος που έπαιρνε Ζάναξ για 15 χρόνια. Καθημερινά. Για 5, για 10, καθημερινά ή τέλος πάντων με μια ανεπίτρεπτη μηνιαία συχνότητα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος. Αυτός δεν είναι εθισμός όμως του φάβη. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Είναι εθισμός όπως είναι τα ναρκωτικά. Δηλαδή, μπορεί να είναι άστοχος ο χαρακτηρισμός. Όχι, είναι πάρα πολύ εύστοχος. Μα συνάνθρωποι μας, νέοι, οι οποίοι έχουν πέσει τη μέγκυρη των ναρκωτικών, κάνουν πολλή χρήση χρησιμοποιώντας παράλληλα βενζοδιαζεπίνες που προμηθεύονται παράνομα. Και παράλογα εν προκειμένου, γιατί κανένας εθισμός δεν είναι λογικός. Όμως, εάν εγώ είμαι στη μέση ηλικία και έχω ανάγκη να κάνω χρήση βενζοδιαζεπίνης, το μείζον πρόβλημα είναι ότι αυξάνω τις πιθανότητες να αναπτύξω ανοϊκή συνδρομή στα γεράματά μου. Κατάλαβα. Δηλαδή αυξάνω τις πιθανότητες μου για νόσο Alzheimer's, παράδειγμα, ειδικά αν έχω και γενετική προδιάθεση και ειδικά αν συνυπάρχουν και αγκιακοί παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή παράγοντες που προκαλούν μικροεμφρακτά σε μικρά αγκία του εγκεφάλου. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι η ανεκτή ποσότητα και γενικότερα το διάστημα που μπορεί κάποιος να παίρνει είναι περίπου 15 μέρες. 15 μέρες να το λαμβάνεις μόνον. Μόνο. 20. Από εκεί και πέρα αυτό πρέπει να μιλήσεις με έναν ψυχίατρο. Αν πρέπει να το συνεχίσεις. Τι είναι αυτό που σε έκανε να το χρειάζεσαι και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο πυρήνας τη συμπτωματολογία. Και αν μου επιτρέπετε πάλι για να είναι χρήσιμο για τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες, πολλές διαταραχές βάδισης και ισορροπίας που παρατηρούμε στην τρίτη ηλικία, δηλαδή στους γονείς μας, στους παππούδες μας, οι οποίοι πέφτουν και κάνουν κάταγμα ισχύου, είναι γιατί σε νεότερες ηλικίες κάναν κατάχρηση βενζοδιαζεπινών. Και τα κατάγματα γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν ολέθριες συνέπειες
όταν συμβαίνουν στην τρίτη ηλικία. Ακόμα και η νάρκωση που εφαρμόζεται μπορεί να επιβαρύνει τις νοητικές δυνατότητες, πολλαπλασιάζοντας την ευαλωτότητα στην εκδήλωση νοητικών ελλειμμάτων και ανοικόμορφων διαταραχών. Και γι' αυτό καταλαβαίνετε γιατί στη μέση ηλικία πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί ως γιατροί και ως φαρμακοποιοί, γιατί και εκείνοι έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο στην χορήγηση και διάγνωση και διάδοση των βενζοδιαζεπινών χωρίς την κατάλληλη διάγνωση, όπως αντίστοιχα και γιατροί άλλων ειδικοτήτων. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση με μια σύντομη απάντηση. Όταν λοιπόν ένας σταματήσει να παίρνει μετά τις 15 μέρες και πει ότι εντάξει, με καλά, δεν χρειάζομαι και αυτά. Αυτό που λέμε από τον οργανισμό του αποβάλλεται όλη αυτή, αν θέλετε, η εθιστική κατάσταση πολύ γρήγορα, δηλαδή επανέρχεται. Κοιτάξτε, αν δεν το έχει ανάγκη. Ο εθισμός δεν θα εγκατασταθεί στις 15 μέρες. Ο εθισμός θα εγκατασταθεί αν λανθασμένα από κάποιον γιατρό ο οποίος ασκεί λανθασμένη ιατρική, από κάποιον φαρμακοποιό που έχει βρει τους τρόπους να εξασφαλίζει τη συνέχιση της λανθασμένης χορήγησης, το συνεχίσω. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ θα κρατήσω βέβαια το γεγονός ότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι προσφέρουν. Και επιτρέψτε μου να πω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα στον κορονοϊό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ΠΟΗ, μιλούσε για μια πανδημία μέσα στην πανδημία. Ποια ήταν αυτή? Για η χρήση βενζοδιαζεπινών από τους ηλικιωμένους, όπου αυξήθηκε το άγχος τους εξαιτίας των ψυχοπιεστικών συνθήκων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι από την ΟΛΜΕ. Θα μιλήσουμε για το θέμα που αφορά στις προσλήψεις εκπαιδευτικών για τα σχολεία. Τον έχουμε κοντά μας, τον κύριο Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Καλησπέρα. Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Με ακούτε, κύριε Κωνσταντίνου? Ναι, 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 τώρα σας ακούμε πάρα εγώ πολύ σας καλά. Ακούω, εγώ σας ακούω. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Τώρα επειδή με ακούτε? Βεβαίως, βεβαίως. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, είστε μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ. Έχουμε λοιπόν 10.000 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στα σχολεία. Πολύ σύντομα να μας πείτε για αυτή την διαδικασία. Είναι μια θετική εξέλιξη. Να ενημερώσουμε ότι πιέζαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί είχαμε ακούσει έναν αριθμό μόνιμων διορισμών, αλλά πιέζαμε και εμείς από την πλευρά μας να είναι όσο γίνεται αυτός μεγαλύτερος. Να σας πω ότι από το 2000 που ξεκίνησαν από μια μεγάλη πορεία χρόνων, 10 ετών που δεν είχαμε μόνιμους διορισμούς, από το 2000 μέχρι σήμερα έχουμε σχεδόν 40.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Αυτό είναι συνθετική κατεύθυνση, διότι είναι πάρα πολλά τα κενά. Να σας πω χαρακτηριστικά, κυρία Ραμπαντή, ότι φέτος προσλήφθηκαν γύρω στους 55.000 αναπληρωτές. Να φανταστείτε δηλαδή τα κενά που έχουμε στα σχολεία μας. Άρα σιγά σιγά πηγαίνουμε σε μια κανονικότητα. Αυτοί οι αριθμοί θα πρέπει να είναι μεγάλοι, να καλύπτονται τουλάχιστον οι συνταξιοδοτήσεις που έχουμε κάθε χρόνο, αλλά και τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από το 2010 μέχρι το 2020, που όλα αυτά τα 10 χρόνια δεν είχαμε κανέναν μόνιμο διορισμό. Μάλιστα. Άρα, και να πούμε ότι και να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, ώστε κάποια στιγμή οι αναπληρωτές να μην καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες που καλύπτουν τώρα, αλλά να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες, όπως συμβαίνει σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Σαφώς υπάρχουν βήματα βελτίωσης και σε αυτόν τον τομέα, γιατί πολύ σωστά είπατε, θα πρέπει να σταματήσουν οι αναπληρωματικοί να καλύπτουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες. Οπότε να περάσουμε. Να περάσουμε κάποια στιγμή στην φάση που πραγματικά όλες οι θέσεις οι κενές θα έχουν αναπληρωθεί και δεν θα δημιουργούνται προβλήματα με κενά στα σχολεία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Και με μια ιδιαίτερη έμφαση στην ειδική αγωγή, η οποία είναι ευαίσθητο κομμάτι της εκπαίδευσής μας. Βεβαίως, βεβαίως. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό καλοκαίρι. Φυσικά ένα καλό Σαββατοκύριακο και όλα καλά. Να είστε καλά. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, με αυτή την σύνδεσή μας με τον κύριο Κωνσταντίνου, κλείσαμε την σημερινή εκπομπή. Από τη Δευτέρα, ο Σταμάτης ο Ζαχαρός θα βρίσκεται κανονικά στη θέση του. Ακολουθεί Τάκης Χατζής στην εκπομπή του, όπου είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή με πολύ καλούς καλεσμένους. Αυτό που θα σας πω είναι ότι εμείς θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για τις 10 ακριβώς, με την καθιερωμένη την εκπομπή μας, το καθιερωμένο μας ραντεβού, στο One Time στις 10 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Τάκης Χατζής και μετά τα ξαναλέμε και πάλι μαζί. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.